Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Ώρες αγωνίας για τον 33χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται από την Τετάρτη στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση από στεριά, θάλασσα και αέρα, πολυμενικό ΕΜΑΚ, δίτες και θελοντές. Βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενά του 3 ναυτικά μίλια από τη στεριά. Ξεκίνησε η κούρσα των εκλογών καθώς πλησιάζει η μεγάλη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Μπαίνοντας στην ειδική θεματική ενότητα του neakriti.gr, μπορείτε κι εσείς να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα όσα έχουν σχέση με τις εκλογές, αλλά και τις προεκλογικές κινήσεις των υποψηφίων από κάθε γωνιά της Κρήτης. Θέμα ορών πλέον η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Οι μέχρι στιγμής αιτήσεις που έχουν γίνει ανέρχονται στις 630.000 ευρώ και τα χρήματα που αντιστοιχούν στις εν λόγω αιτήσεις είναι 130 εκατομμύρια ευρώ. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.